Εάν αγαπητοί μου αδελφοί δούμε το τυπικό της Εκκλησίας μας για κάθε εορτή, τότε θα δούμε τη θεολογία την οποία έχει η εορτή. Δηλαδή οι πατέρες της Εκκλησίας κανόνισαν τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Άγιοι Πατέρες να βάζουν για κάθε εορτή ένα τυπικό, και νομίζω ότι όταν δει κανείς το τυπικό το οποίο έχουν καθορίσει οι Άγιοι Πατέρες θα δει ακριβώς τη θεολογία που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία μας. Για παράδειγμα, σήμερα έχουμε την εορτή των εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου, την είσοδό της στα Άγια των Αγίων, που παρέμεινε εκεί 12 ολόκληρα χρόνια, μέχρι ότου έρθει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, όταν βγήκε από τα Άγια των Αγίων, και της ανήγγειλε ότι θα γίνει μητέρα του Χριστού την ημέρα του Ευαγγελισμού, και συνέλαβε, και έτσι άρχισε η σύλληψη του Χριστού και φυσικά η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Αν δείτε λοιπόν το τυπικό της Εκκλησίας, θα δείτε ότι η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου αρχίζουμε να την πανηγυρίζουμε από την 8η Νοεμβρίου, εορτή των Αγίων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επωρανίων Δυνάμεων, 2 εβδομάδες πριν. Τότε αρχίζουμε τα τροπάρια, όπως είναι οι καταβασίες με την ιδιόρυθμη αυτή μορφή τους για τα εισόδια της Θεοτόκου, όπως είναι το κοντάκιο το οποίο ψάλλουμε, ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος. Γιατί? Διότι η Παναγία που εισήλθε μέσα στα Άγια των Αγίων έζησε αγγελική ζωή. Γι' αυτό και αρχίζει από τότε η Εκκλησία να εορτάζει αυτό το γεγονός. Και όχι μόνο έζησε αγγελική ζωή, έζησε ανωτέρα ζωή από τη ζωή των αγγέλων, γιατί είναι ασυγκρίτως ανωτέρα των Χερουβίμ και των Σεραφείμ η Παναγία μας, διότι οι άγγελοι είναι νοερά πνεύματα, δεν έχουν σώμα. Ενώ η Παναγία είχε και σώμα και ζούσε αγγελική ζωή πάνω από τη ζωή των αγγέλων, και οι άγγελοι την υπηρετούσαν μέσα στα Άγια των Αγίων, και της έφερε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, της έφερε τροφή, που σημαίνει η Παναγία ζούσε τη μακαρία κατάσταση της θεώσεως μέσα στα Άγια των Αγίων. Και σήμερα εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου βάσει του τυπικού αρχίζουμε πρώτη φορά να ψάλλουμε κατά βασίες των Χριστουγέννων. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Και αυτό όχι χωρίς λόγο. Γιατί? Διότι με το ότι η Παναγία εισήλθε μέσα στα Άγια των Αγίων άρχισε η προετοιμασία 12 ολόκληρα χρόνια, ώστε στη συνέχεια να έρθει ο Χριστός να ενανθρωπίσει ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και έτσι γιορτάζουμε Χριστούγεννα ακριβώς γιατί άρχισε η προετοιμασία που έγινε της Παναγίας μας μέσα στα Άγια των Αγίων. Αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, δείχνει πάρα πολύ καθαρά ότι για να μπορεί κανείς να αποκτήσει τη γνώση του Χριστού, να μπορεί να γεννηθεί ο Χριστός μες στην καρδιά του και να αισθανθεί εσωτερικά τα Χριστούγεννα, θα πρέπει να αρχίσει μια προετοιμασία. Και αυτή η προετοιμασία είναι ο ιερός ησυχασμός. Ο ιερός ησυχασμός είναι η προϋπόθεση της Ορθοδόξης Θεολογίας. Όλα τα πράγματα έχουν τις προϋποθέσεις τους. Τίποτε δεν γίνεται απροϋπόθετα. Είναι ένα βασικός κανόνας μέσα στην Εκκλησία, όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία και τη Θεολογία, αλλά και μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Τίποτε δεν γίνεται απροϋπόθετα. Προκειμένου κανείς να γνωρίσει τον Χριστό, προκειμένου ο Χριστός να γεννηθεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, πρέπει να αρχίσει προετοιμασία. Και αυτό ακριβώς δηλώνει ο ιερός ησυχασμός, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι η επιστήμη των λογισμών. Κατά τον Άγιο Ιωάννη, τον συγγραφέα της Κλίμακος, η ησυχία είναι η επιστήμη των λογισμών. Δηλαδή, για να ζήσει κανείς την ιερά ησυχία, πρέπει να τιθασεύει τους λογισμούς του. Και φυσικά μετά έρχεται η ειρήνη μέσα στην καρδιά, και αυτό είναι ο ιερός ησυχασμός. Δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει την Ορθόδοξη Θεολογία αν δεν περάσει από την Ορθόδοξη αυτή ησυχία. Φυσικά αυτό δεν γίνεται μόνο για τα εκκλησιαστικά θέματα και για τη θεολογία. Γίνεται για όλα τα θέματα. Για να μπορέσει κάποιος να είναι καλός επιστήμονας θα πρέπει να προετοιμαστεί χρόνια ολόκληρα. Να διαβάζει, να πηγαίνει μέσα στα εργαστήρια για να είναι σοβαρός επιστήμον. Μέσα στη σιωπή πρέπει να δουλεύει και να εργάζεται. Μέσα στη σιωπή και έτσι αποκτά τη γνώση και είναι καλός επιστήμονας. Αλλά και όλα τα άλλα τα θέματα τα οποία έχουμε στη ζωή μας, οτιδήποτε κι αν έχουμε, ο γάμος, οτιδήποτε,
χρειάζεται προετοιμασία. Τα πάντα γίνονται με προϋποθέσεις. Τίποτε δεν γίνεται απροϋπόθετο. Και επομένως αυτό δείχνει το γεγονός ότι η Ορθόδοξη Θεολογία και η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Ζωή συνδέεται με την προετοιμασία που είναι ο ιερός συχασμός. Για παράδειγμα, για να βαπτιστεί κανείς, δεν μιλάω τώρα για τον επιβαπτισμό που εισήχθη και καθιερώθηκε, αλλά από την αρχαία Εκκλησία, για να βαπτιστεί κανείς έπρεπε να περάσει μια διαδικασία κατηχήσεως, για να μπορέσει κανείς να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού, να συμμετάξει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να κοινωνήσει, επαναλαμβάνω, το σώμα και το αίμα του Χριστού, χρειάζεται προετοιμασία, που είναι η μετάνοια. Για να μπορεί κανείς να ζήσει τη Βασιλεία του Θεού, χρειάζεται μετάνοια, μετανοείται, ίγκυ και γάρι Βασιλεία των Ουρανών. Για να, όπως είπα προηγουμένως, για να εισέλθει κανείς και να αναπτύξει μια οικογένεια μέσα από το μυστήριο του γάμου, χρειάζεται προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και ψυχολογικά και πνευματικά, με προσευχή. Οτιδήποτε κι αν κάνει κανείς στη ζωή, πρέπει να το προετοιμάσει. Οτιδήποτε, και μεγάλο και μικρό, χρειάζεται οπωσδήποτε προετοιμασία. Κάθε έργο, ακόμη και κοινωνικό έργο, θα πρέπει να έχει βάσεις. Άμα δεν έχει βάσεις ένα έργο, μπορεί να υψώνεται, μπορεί να το επαινούν οι άνθρωποι, θα καταρρεύσει με πάταγο. Αν δεν έχει βάσεις. Κάθε σχολείο, κάθε έργο πρέπει να έχει βάσεις. Αν είναι έργο κοινωνικό, πρέπει να έχει κοινωνικές βάσεις, υποδομή. Μια πολυκατοικία για να κτιστεί πρέπει να έχει υποδομή. Αν δεν έχει υποδομή, δεν έχει βάσεις, δεν είναι κατασκευασμένη με τα κατάλληλα μέτρα και μέσα, τότε με έναν μικρό πειρασμό, με έναν μικρό σεισμό θα καταρρεύσει αυτή η πολυκατοικία. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, αφού ανέλησε τους μακαρισμούς, το όρος των μακαρισμών, κατέληξε πώς και λέει να στηρίζεστε πάνω στο Λόγο του Θεού, γιατί εκείνος που στηρίζει το Λόγο του Θεού μοιάζει με τον άνθρωπο εκείνο που οικοδομεί πάνω σε βράχο. Και έρχονται, λέει, οι ποταμοί, και έρχονται τα νερά, η βροχή, και έρχονται οι ποταμοί, και έρχονται οι άνεμοι, και χτυπάνε εκείνο το οικοδόμη και δεν καταραίει, γιατί είναι πάνω σε ένα βράχο. Ενώ αντίθετα, αν οικοδομεί κανείς επάνω στην άμμο, τότε με το παραμικρό που θα έρθει, με λίγο βροχή, λίγο ποτάμι, λίγο να σχηματιστεί ποταμός και λίγο αέρας, θα γκρεμιστεί. Που σημαίνει πρέπει να έχουμε βάσεις ό,τι κάνουμε στη ζωή μας. Και το βλέπουμε στη σημερινή εποχή, το πώς καταραίουν πράγματα τα οποία δεν έχουν βάσεις, ακόμη και εκκλησιαστικά. Εάν κάποιος ιερέας, εάν κάποιο μοναστήρι, εάν κάποια ενορία, εάν κάποια μητρόπολη κάνει ένα έργο το οποίο δεν το στηρίζει πάνω σε βάσεις, αλλά το στηρίζει πάνω στον έπαινα των ανθρώπων, πάνω σε εξωτερικά στοιχεία, τότε θα έρθει η στιγμή που θα καταρρεύσει όλο αυτό το οικοδόμημα και μερικοί εκπλήσονται και λένε πω πω, τι ήταν αυτό το έργο το μεγάλο, το εκκλησιαστικό, αυτό που έκανε ο τάδε ιερέας, ο τάδε επίσκοπος, κατέρευσε. Φυσικά δεν είχε βάσεις. Και ποιες είναι οι βάσεις? Καταρχήν να έχει κανείς την ευλογία της Εκκλησίας. Κάνει κάποιο έργο, να μην το κάνει αυτόνομα. Να έχει την ευλογία του Θεού, την ευλογία της Εκκλησίας. Να έχει τον έλεγχο της Εκκλησίας. Τίποτα δεν είναι ανέλεγκτο και δεν μπορεί να είναι τίποτε ανέλεγκτο. Ακόμη και όλα τα κοσμικά πρέπει να στηριχτούν πάνω σε κάποιους νόμους. Δεν μπορεί κανένας να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να τηρητούν νόμους. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και μέσα στην Εκκλησία. Όλα πρέπει να έχουν την έγκριση της εκκλησιαστικής αρχής. Πρέπει να είναι κάτω από την ευλογία του Θεού και της Εκκλησίας. Δεν ξεχωρίζει το Θεός από την Εκκλησία. Δεν ξεχωρίζει ο Χριστός από την Εκκλησία. Πρέπει να έχει την έγκριση της Εκκλησίας, την ευλογία της Εκκλησίας. Αλλιώς αργά ή γρήγορα θα μπει ένας ιός, πνευματικός ιός, θα μπει ένα πάθος και θα καταρρεύσει. Και μετά λέει κανείς, εκπλήσεται, πω πω, γιατί έγινε αυτό? Το περιμέναμε. Όσοι έχουν φωτισμένο νου, όσοι ξέρουν τα εκκλησιαστικά πράγματα, όσοι βλέπουν το πώς εξελίσσονται, καταλαβαίνω αμέσως αυτό το έργο θα καταρρεύσει.
Και μερικοί σκανδαλίζονται. Σκανδαλίζονται όσοι είναι αφελείς. Ενώ οι άλλοι οι οποίοι ξέρουν τα πράγματα δεν σκανδαλίζονται, γιατί αυτή είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Οπότε αγαπητοί μου αδελφοί, αν δείτε και αν βλέπετε ακόμη και μέσα στην Εκκλησία το ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα, να ξέρετε το πρόβλημα είναι η διαφορά μεταξύ ησυχασμού και ακτιβισμού. Ο ιερός ησυχασμός στηρίζεται πάνω στη μετάνοια, στην προσευχή, στην ευλογία των πνευματικών πατέρων, στην έγκριση της Εκκλησίας. Δεν κάνω ό,τι θέλω. Αυτό είναι ο ιερός ησυχασμός, ένα έργο το οποίο στηρίζεται πάνω στον ησυχασμό, ακριβώς όπως βλέπουμε στην Παναγία μας. Και από την άλλη μεριά ένας ακτιβισμός, προτεσταντικός ακτιβισμός, έργο, 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 εργασία για τον έπαινα των ανθρώπων, για το φαίνεστε, χωρίς να υπάρχει είναι, χωρίς να υπάρχει βάσεις, χωρίς να υπάρχει υποδομή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όπου βλέπετε ότι υπάρχουν εκκλησιαστικά προβλήματα, είτε σε μια εκκλησία, τοπική εκκλησία, είτε σε μια μητρόπολη, είτε σε μια ενορία, είτε σε ένα μοναστήρι, είτε σε μια οικογένεια, θα δείτε ότι υπάρχει αυτός ο διχασμός, η διαφορά, η διάκριση μεταξύ, υπάρχει αυτή η διαφορά μάλλον, αυτή η διαφορά μεταξύ ησυχασμού και ακτιβισμού. Όταν υπάρχει ένας προτεσταντισμός, προτεσταντικός ακτιβισμός, θα καταρρεύσει το σύστημα. Βλέπετε μέσα στην ιστορία, υπήρχαν οργανώσεις, υπήρχαν οργανισμοί, υπάρχουν σωματεία, υπήρξαν ενώσεις, διαλύθηκαν. Η Εκκλησία παραμένει. Ενδεχομένως και υπήρχαν και ενορίες και μοναστήρια που ζούσαν προτεσταντικά. Φεύγουν από τη μέση. Η Εκκλησία παραμένει. Η Εκκλησία όπως συγκροτείται με το συνοδικό της σύστημα και στη Μητρόπολη με τον Επίσκοπο, η Εκκλησία παραμένει. Όλα τα άλλα τα ψεύτικα καταραίων. Επομένως μη σκανδαλιζόμαστε, αλλά απλώς να προβληματιζόμαστε και να λέμε, όταν θέλω να κάνω ένα μεγάλο έργο, όταν θέλει να γίνει να σπουδάσει κανείς και να γίνει επιστήμονας, χρειάζεται προετοιμασία. Και εκκλησιαστικά, όταν θέλει κανείς να γίνει ένας ιερεύς καλός, θέλει προετοιμασία. Να ξεκινάει πολύ καλά και να συνεχίζει καλά με βάσεις, με αυτή την ησυχαστική παράδοση. Αυτό μας έδειξε η Παναγία μας. Τότε το έργο αυτό, όταν ξεκινάει κανείς με ταπείνωση, με την ευλογία του Θεού, με υπακοή στο συνοδικό θεσμό, τότε το έργο αυτό θα πάει καλά και ο Θεός θα το επευλογήσει. Αλλιώς θα καταρρεύσει. Άρα λοιπόν η διάκριση που γίνεται μεταξύ ησυχασμού και ακτιβισμού, η Παναγία μας έδειξε ότι ασφαλώς και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δείχνουν ότι ασφαλώς το οποιοδήποτε έργο που κάνουμε να στηρίζεται πάνω σε βάσεις ησυχαστικές που είναι η προσευχή, η μετάνοια, η υπακοή και η ευλογία την οποία θα λάβουμε από την Εκκλησία. Αμήν.